Θα επιστρέψουμε στο θέμα της σημερινής πρώτης ημέρας στα σχολεία μετά το διάλειμμα των καλοκαιρινών διακοπών. Προς το παρόν όμως να πάμε σε άλλο είδους διακοπές, δυστυχώς, τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος που συνέβησαν πριν από λίγη ώρα στις 8:30 περίπου, 8:25 για την ακρίβεια, στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης που βύθισε τη μισή πόλη σχεδόν στο σκοτάδι. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την διευθύντρια της ΔΕΗ Αλεξανδρούπολης, την κυρία Γεωργία Ανδρέου, η οποία είναι στο τηλέφωνο μας, για να μας εξηγήσει τους λόγους. Τι πρόβλημα υπάρχει? Παρακαλώ, κυρία Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι. Το τι πρόβλημα υπάρχει, την ερώτηση από εσάς προς εμάς. Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι. Ναι. Η ερώτηση που ακούσαμε προηγουμένως, ναι, ήταν ερώτηση που απευθύνεται σε εμάς. Το τι πρόβλημα υπάρχει. Όχι, σας ακούω, πέστε μου. Ωραία. Ναι. Αντιστρέφω λοιπόν το ερώτημα. Τι πρόβλημα υπάρχει, κύριε Ανδρέου? Έχουμε κάποια βλάβη σε ένα κομμάτι του υπογείου δικτύου της πόλης. Δεν έχουμε ακόμα προσδιορίσει για ποιο λόγο, από κάποιο έργο που έγινε στο πεζοδρόμιο ή κάτι, τέλος πάντων θα βρούμε ακριβώς την αιτία. Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ηλεκτροδοτηθεί. Μένει ένα μικρό κομμάτι που γίνεται η διερεύνηση της βλάβης. Δύο λεπτά, κύριε Ανδρέου, συνέβη μία βλάβη, μία τεχνική βλάβη της ΔΕΗ. Το σημείο που εντοπίστηκε αυτή η βλάβη δεν είναι δημοσιοποιήσιμο? Όχι, δεν είναι το θέμα ότι δεν είναι δημοσιοποιήσιμο. Τότε δεν έχει ακόμα τακτοποιηθεί στο 100% για να θυμούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Ναι, μετά από μία ώρα δεν ξέρετε τι ακριβώς συνέβη και βυθίστηκε η μισή πόλη στο σκοτάδι? Κοιτάξτε, δεν έχει βρεθεί ακόμη ακριβή αιτία. Εάν θέλετε μπορούμε να ξαναμιλήσουμε σε κανένα τέταρτο. Ναι, αυτό εντοπίζω, κύριε Ανδρέου, ότι μετά από μία ώρα δεν γνωρίζετε να μας πείτε ποια ήταν ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο μήκος του δικτύου, έγινε τμηματικά ο έλεγχος. Έχει μειωθεί το σημείο που μπορούμε να προσδιορίσουμε το τι συμβαίνει. Δεν θέλω να πω κάτι αόριστο, προσπαθώ να είμαι το δυνατόν ακριβής. Ναι. Και εγώ λοιπόν κάνω ακριβείς ερωτήσεις. Η βλάβη, στο δίκτυο της ΔΕΗ, σε ποιο σημείο της πόλης εντοπίστηκε, το γνωρίζετε ή όχι? Σταύρο, προφανώς η κυρία Ανδρέου δεν μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είναι, νομίζω, έχει επικοινωνία σαφές και με άλλους. Προφανώς. Ας σεβαστούμε λοιπόν τη δουλειά που κάνει τώρα η κυρία Ανδρέου. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί σύντομα η βλάβη. Μαθαίνω πως υπάρχουν συνεχόμενες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια των ωρών αυτών στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Κυρία Ανδρέου, είστε ακόμη στη γραμμή? Ορίστε. Είστε, λέω, ακόμη στη γραμμή. Πέστε μου, σας παρακαλώ, οι βλάβες συνεχίζονται ή μάλλον οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζονται ακόμη και αυτήν την ώρα? Ενδέχεται δηλαδή να υπάρχουν και άλλες διακοπές κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών? Όχι, όχι. Ήδη, όπως σας είπα, το μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου έχει ηλεκτροδοτηθεί. Ναι. Είναι ένα μικρό κομμάτι που προσπαθούμε να δούμε ακριβώς, δηλαδή έχει περιοριστεί το σημείο της πιθανής βλάβης. Και εφόσον είμαστε ακριβείς ότι συμβαίνει, θα γίνει άμεση και αποκατάσταση. Μάλιστα. Σταύρο, Τηλεφωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες. Ναι. Ευγενικά θα σας πω θυμωμένοι. Γίνονται μικροδιακοπές. Κανένα δεν θέλει να μένει χωρίς ρεύμα και βέβαια δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Αλλά υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες. Και όπως σας είπα, είναι επιφυλακτική ως προς την αιτία. Δηλαδή, πολλές φορές από τα έργα που γίνονται γίνεται και μια ζημία στο δίκτυό μας. Όταν λέτε τα έργα που γίνονται, προφανώς δεν εννοείται έργα τα οποία εκτελούνται από τη ΔΕΗ, κυρία Ανδρέου. Προφανώς. Δεν είναι μόνο από τη ΔΕΗ τα έργα. Κάνουν και άλλες φορές έργα. Αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να εκτελούσε εργασίες εκτός των ιδιωτών 8.30 ώρα το βράδυ. Ναι, δεν είναι αναγκαίο να είναι 8.30 ώρα το βράδυ. Μπορεί να γίνει κάποια βλάβη πιο μπροστά και να εκδηλωθεί, δηλαδή να εκδηλωθεί λίγο αργότερα. Να κρατάει κάτι, ας πούμε, οριακά και μετά με την καταπώνηση που έχει να βγει λίγο αργότερα. Δεν είναι απαραίτητο αν την ώρα εκείνη που συμβαίνει. Μάλιστα. Η πληροφορία που έχουμε, κυρία Ανδρέα, ότι οι μικροδιακοπές γίνονται και αυτή τη στιγμή. Οι επαγγελματίες ορισμένοι έχουν πει ότι έχουν υποστεί ζημιές σε ευαίσθητες συσκευές τους. Κάνουν, γιατί τη δίνουν κινηματικά κομμάτια, κόβουν και δίνουν, γιατί προσπαθούν να εντοπίσουν σε ποιο σημείο του δικτύου μπορεί να είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή κάνουν δοκιμές, να σας το πω διαφορετικά. Γι' αυτό γίνονται. Ευαίσθητες και ακριβές συσκευές έχουν υποστεί βλάβη, κυρία Ανδρέου. Για την ταλαιπωρία αυτή που υφίσταται ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι ο τρόπος που γίνεται η διερεύνηση μιας βλάβης αναγκαστικά. Μάλιστα. Αναγκαστικά γίνονται οι μικρές δοκιμές αυτές. Κύριε Ανδρέου, σας αφήνουμε να κάνετε τις δοκιμές σας. Ελπίζουμε να μην δοκιμάζετε και η τσέπη των καταναλωτών που παθαίνουν ζημιές οι κατασκευές και οι συσκευές. Ναι, το καταλαβαίνουμε, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλο τρόπο για να σε εξυπηρετήσουμε κλινικό συντομότερα. Κάνοντας δοκιμές, μονάχα θα λύσετε το πρόβλημα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρέου. Καλό σας βράδυ και καλή επιτυχία στις δοκιμές σας.